όλο αυτό το σύστημα, από τις συγκρούσεις, τα ανταλλακτικά, όλο αυτό, όλη αυτή η κίνηση, οι ώρες, οι θέσεις εργασίας. Το διανοήστε δηλαδή. Διανοήστε ότι εξυπηρετούμε τις θέσεις εργασίας μέσα από το θάνατο των παιδιών μας. Το διανοήστε αυτό. Περάστε. Περάστε με την αρχαία. Λοιπόν, διανοήστε ότι συντηρούμε αυτή την αθλειότητα εις βάρος της ζωής των παιδιών. Το είπε προηγουμένως ότι γι' αυτό θα έλεγα ότι είναι μάλλον μια παρέντηση, μια προτροπή. Δηλαδή είναι επειδή βλέπω πολύ κόσμο θα μπορούσα να το σταματήσω του τόπου. Θα σα πω ότι θα σα έλεγε να φύγετε. Δεν το κάνω, θα πει κι άλλα. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το άθλιο πρόβλημα της γενοκτονίας. Γενοκτονία. Γιατί αυτοί που σκοτώνονται και μένουν ανάπηροι είναι κάτω από 30. Άρα σκοτώνονται και μένουν ανάπηροι πριν γεννήσουν. Πριν γεννήσουν! Αυτό λέγεται μείωση πληθυσμού. Αυτό είναι γενοκτονία και είμαστε άξιοι μια τέτοια τύχη. Καθόμαστε με σεβασμό μπροστά στη γενοκτονία των ποτίων, βεβαίως, και σεβόμαστε με ανέδεια μπροστά στη γενοκτονία των Ελλήνων σήμερα, μόνο με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, όταν αυτά τα παιδιά, ας πούμε, οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν καταστρέφοντας, ας πούμε, τον πληθυσμό ήδη να καταλάβετε ότι μέσα στο 2015 έκλεισε η χρονιά με 95.000 θανάτους, συνολικά από γέρους, από ηλικίες, από κρατηριακά, από δροχεών, 95.000 θανάτους και 60.000 μονογενείς. Όταν χρειαζόμαστε πάνω από 100.000 γεννήσεις για να ισοσκελίσουμε την οικογενειακότητα που οδηγεί σε δημογραφικό, σε επίπεδο γενοκτονία. Και εμείς έχουμε πίσω 35.000. Και μετά που λέτε, ας πούμε, λέει, ας πούμε, το ασφαλιστικό. Ποιο ασφαλιστικό, τι λύθη ήταν αυτό. Ποιο ασφαλιστικό, ξέρετε ποιο ασφαλιστικό, με ποιες θέσεις εργασίες. Ποιοι εργάζονται, ένας εργάζεται, ένας παίρνει σύνταξη. Σήμερα, σε 10 χρόνια, 4 εργάζονται να πάρει ένα σύνταξη.